Η σημερινή μας πρόταση είναι η καλύτερη. Εδώ μπορείτε να έρθετε να φάτε το καλύτερο φαγητό, να πιείτε ουζάκι, κρασάκι ή μπύρα. Νησιώτισσα. Ένα στέκι το οποίο κλείνει περίπου 2 δεκαετίες ζωής. 3 αδέρφια, ένα φιλόξενο περιβάλλον, καταπληκτικά πιάτα από τις 12 το μεσημέρι μέχρι τα ξημερώματα. Θα γνωρίσουμε τον Νίκο, έναν εκ των 3 συντελεστών αυτής της μεγάλης επιτυχίας. Θα προτείνουμε ωραία πιάτα, θα πούμε για προσιτές τιμές και θα μιλήσουμε για το εκλεκτό και διάσημο πελατολόγιο που έρχεται εδώ στην περιβόητη Νησιώτισσα όλα αυτά τα χρόνια. Μεσημέρι, απόγευμα, βράδυ για να φάει ωραία πιάτα. Νησιώτισσα βλέπουμε, Νησιώτισσα γευόμαστε όλα αυτά τα χρόνια, αλλά δεν είχε τύχει, φίλε Νίκο, να τα πούμε και με την ιδιότητά μου ως δημοσιογράφος εδώ και να έρθουμε να μας ανοίξει το μαγαζί σου, να δοκιμάσουμε ωραία πράγματα και να τα δείξουμε και τηλεοπτικά. Μόνο ο Γρηγόρης είχε το χάρισμα να έρθει εδώ τηλεοπτικά και να κάνετε κάτι ωραίο όλα αυτά τα χρόνια. 20 χρόνια. 20 χρόνια, το 1999 είμαστε εδώ. 3 αδέρφια, οικογενειακή επιχείρηση. Είμαστε ευχαριστημένοι πολύ και ο κόσμος μας προσέχει και μας βοηθάει και ο Γρηγόρης θα πάρα πολύ μας έχει βοηθήσει. Είναι ένα άλλο κεφάλαιο εδώ που θα μιλήσουμε και για το εκλεκτό πελατολόγιο που έχετε. Μου λες για οικογενειακή επιχείρηση, μου λες για 3 αδέρφια. Πολλές φορές όταν ξεκινάς να κάνεις μία business, μία δουλειά, σου λέει δεν θα δουλέψεις ποτέ με τον αδερφό σου, γιατί κάποια στιγμή δεν τσακωθείς. Εσείς τα έχετε βρει, είστε αγαπημένοι, είστε πρότυπο για τους πελάτες όλα τα αδέρφια μαζί. Είστε δίπλα στους πελάτες, με το χιούμορ σας, με τη φιλοξενία σας ως οικοθεσπότες εδώ. Ήταν εύκολη αυτή η συνύπαρξη? Εμείς σαν αδέρφια είμαστε πολύ μικροί μαζί, δηλαδή ο πατέρας μου είχε μαγαζί, οπότε πάντα δουλεύαμε μαζί και το θεωρούμε τελείως φυσιολογικό να είμαστε μαζί. Δηλαδή είναι αδύνατο να φανταστώ ότι δεν θα είμαι μαζί με τα άλλα τα παιδιά. Και θέλω να μου πεις βέβαια τι γεύεται ο κόσμος, παίρνοντας μπροστά του το μενού, τι θα φάει και γιατί να έρθει αφού μας παρακολουθούν σήμερα όσοι δεν έχουν έρθει. Τι να δοκιμάσουν εδώ? Εγώ σαν ιδιοκτήτης δεν τρώω προσωπικά εδώ πέρα. Έχω ακούσει όμως από τους πελάτες εξαιρετικά καλά λόγια. Σας αρέσει φαγητό, κουζίνα? Δεν μπορώ να πω τους λόγους, αλλά δεν τρώω. Αλλά ο κόσμος είναι πολύ ευχαριστημένος και ας έρθουν και οι υπόλοιποι να δουν αν θα ευχαριστούν ή όχι. Καραβιδόψυχα, γάβρο μαρινάτο, σαλάτα Νησιώτισσα. Μεγαρίδες, ντοματίνι, χταπόδι, γενικά τα πιάτα μας, ό,τι βγάζουμε, φάβα, ταραμοσαλάτες που τα φτιάχνουμε όλα εμείς κτλ. Είναι από ό,τι έχω ακούσει εξαιρετικά. Από ό,τι έχεις ακούσει μόνο. Εδώ πόσες φορές έχουμε φάει μαζί σε αυτά τα τραπέζια. Εντάξει, θα κάνουμε και λίγο χιούμορ. Ναι, είμαστε καλοί. Πάμε στο πελατολόγιο σας εδώ. Έχετε καταφέρει να φέρνετε αυτό που λέμε τον κόσμο που πολλά μαγαζιά το ψάχνουν μόνο και μόνο για τη λεζάντα. Εσείς έχετε εδώ πελάτες οι οποίοι έρχονται, φίλοι σας, επώνυμοι, τρώνε, πληρώνουν, το ευχαρισιούνται και έρχονται και ξαναέρχονται. Αυτό το πράγμα πώς το καταφέρατε? Πώς μπήκε ο καλός κόσμος και ο επώνυμος κόσμος? Ο επώνυμος κόσμος ξεκίνησε κυρίως από τον Γρηγόρη. Ο Γρηγόρης μας έφερε πάρα πολύ επώνυμο και καλό κόσμο. Βέβαια και άλλοι άνθρωποι βοήθησαν στο brand name του μαγαζιού. Ο Γρηγόρης βέβαια πιο πολύ από όλους. Ο κ. Τσαμάς του ΟΤΕ, ο Λιαρέλης του Αντένα, ο Σόμπολος ας πούμε, που ήταν τότε στο Μέγκα και διάφοροι άλλοι, ο Παπαδάκης. Αυτοί δηλαδή είναι πελάτες σχεδόν από την αρχή. Και αυτό καταλαβαίνεις για τον κόσμο, είναι κάτι ωραίο, κάτι ευχάριστο. Ο Στρόιντερ εξαιρετικός, έχουμε πάρα πολύ τέλος πάντων. Ρέμους. Ο Ρέμους, η Τσιμψιλή, η Ελένη μας που παντρεύεται τώρα. Είπαμε για άτομα της τηλεόρασης, για άτομα από το χώρο του τραγουδιού. Από το χώρο του αθλητισμού ξέρω ότι έρχεται εδώ πολλοί κόσμος. Από το αθλητισμού και πρώτος και καλύτερος που είναι και πάρα πολύ καλός μου φίλος ο Δημήτρης Οητούδης, ο προπονητής της ΣΕΣΚΑ, που είμαι πολύ περήφανος γι' αυτόν δηλαδή. Σε είχε φιλοξενήσει νομίζω, είχε πάει και Ρωσία. Έχει Ρωσία, Χαλκιδική, παντού. Για μένα είναι τρομερός φίλος. Γεια σου Μαρία, για τη γυναίκα του, αυτή πολλά. Πάρα πολλά παιδιά του αθλητισμού, κυρίως του Παναθηναϊκού, οι ομάδες κτλ. Πρόσφατα ήταν και όλη η ομάδα του Παναθηναϊκού εδώ, στο μπάσκετ. Ναι. Ο κύριος Γιαννακόπουλος πάρα πολύ μας ευχηθήσει κι αυτός. Πελάτης χρόνια και από το αμπά του και ο ίδιος. Ο Μπράντοβιτς με το φίλο του Δημήτρη και συνεργάτης.
Πολύ, πολλοί κόσμοι για τον αθλητισμό. Θέλω να δω αν θα έρθουν τώρα απ' έξω οι παίκτες της Εθνικής που κάνανε μια λαμπρή πορεία στο Ευρωμπάσκετ. Τι θα έρθουν να πάνε και τι θα τους ταΐσετε. Φάβα. Τι θυμάσαι επειδή είχαμε κάνει εδώ και είχαμε έρθει τότε με το Παντελή. Τι θυμάσαι από το Παντελή. Θυμάμαι ότι ήταν πολύ προσιτός. Δηλαδή νόμισες ότι ήταν φίλος χρόνια. Εγώ πρώτη φορά τον είχα δει το παιδί. Έκατσε τραγούδισε εδώ πέρα όλο το βράδυ. Και μετά η συζήτησή μας δηλαδή ήταν σαν να μίλαγες με έναν άνθρωπο που τον ήξερες πολύ καιρό. Ήταν πολύ πολύ προσιτός πραγματικά. Πόσα γλέντια έχουν γίνει εδώ, ποιοι τραγουδιστές έχουν τραγουδήσει, πόσα πιάτα έχετε σπάσει και πόσες φορές το μαγαζί έχει λειτουργήσει πριβέ μετά από κάποιες ώρες. Δηλαδή διώνεται τον κόσμο και μετά ανήκει σε κάποιο καλλιτέχνη ή σε κάποιον που θέλει να κάνει τότε τα γενέθλιά του, τη γιορτή του. Τα γλέντια τα τρομερά και τα μεγάλα και τα απίστευτα και αυτά που θα μας μείνουν για πάντα ήταν του Γρηγόρη βέβαια, έτσι, ο οποίος βέβαια είχαν έρθει όλοι εδώ, έτσι, Ρέμος τραγούδαγε, Θοδωρίδου, Μουζουράκης, τρομερά πράγματα, μαγικές βραδιές, μαγικές στιγμές, το μαγαζί διαλυόταν βέβαια, αλλά πραγματικά δηλαδή είναι από αυτά που θα θυμόμαστε μέχρι να πεθάνουμε. Κάποιος θα περίμενε ότι με τη δουλειά που κάνετε και με το όνομα που έχετε κάνει εδώ στην Αθήνα θα μπορούσε αυτό να προχωρήσει και ως αλυσίδα, να πάτε δηλαδή στη Σαντορίνη, να πάτε στη Μύκονο, να επεκταθείτε. Κάτι τέτοιο είναι ένα ρίσκο για σας ή είναι κάτι που θέλετε να λειτουργείτε εκ του ασφαλούς και να γινόσαστε καλύτεροι με ένα μαγαζί που έχετε? Η αλήθεια είναι ότι εμείς νιώθουμε ότι εδώ δεν έχουμε τελειώσει. Δηλαδή το μαγαζί συνέχεια αναπτύσσεται και επεκτείνεται και δυναμώνει. Δεν έχει, θα μου πεις, δεν έχει φτάσει ταβάνι. Ποτέ δεν ξέρεις βέβαια ποιο είναι το ταβάνι σε ένα μαγαζί, αλλά ακόμα δεν πιστεύουμε έτσι. Το πρώτο είναι αυτό. Βέβαια το δεύτερο, πράγματι υπάρχουν προτάσεις και για Μύκονο, για Σαντορίνη και για το εξωτερικό. Εγώ σαν Νίκος θέλω να έχω ένα όνειρο να πάμε στο εξωτερικό, δηλαδή Νέα Υόρκη ας πούμε. Θέλω κάτι πολύ δυνατό μετά από αυτό. Τώρα θα μου πεις και στη Μύκονο και στη Σαντορίνη δεν είναι δυνατά. Είναι, αλλά είναι για λίγο καιρό, ουσιαστικά για 40 μέρες θα μου πεις είναι πολύ δυνατές. Τέλος πάντων, το όνειρο κυρίως εμένα, το μυαλό μου είναι για το εξωτερικό. Ή Νέα Υόρκη ή Λονδίνο, αλλά τώρα αυτά είναι λίγο μακρινά, να μεγαλώσουν λίγο τα παιδιά. Να είμαστε κι εμείς λίγο πιο... Δηλαδή τώρα είμαστε ευχαριστημένοι και είμαστε, το μυαλό μας είναι όλο εδώ και η ψυχή μας. Οι ιδέες να ανανεώνετε τα πιάτα σας υπάρχουν? Ακούτε το παράπονο ενός πελάτη που μπορεί να έρθει και να πει δεν μ' άρεσε αυτό το συγκεκριμένο ψάρι, δεν μ' άρεσε η τάδε σως. Έχετε την επικοινωνία με τον πελάτη, σέβεστε τις παρατηρήσεις του? Έχουμε επικοινωνία. Για μας ακόμα και αν δηλαδή μας πει η φάβα δεν είναι καλή, που να μην είναι καλή, δηλαδή εννοεί μπορεί να είναι λίγο πιο παγωμένη, λίγο πιο ζεστή. Είναι δύσκολο να μην πετύχει σε εμάς κάτι, αλλά και πάλι μας στεναχωρεί πολύ. Και ψαχνόμαστε και γκρινιάζουμε λίγο έτσι με το προσωπικό, το οποίο έχουμε και εξαιρετικό προσωπικό, φοβερή κουζίνα, δηλαδή οι γυναίκες μας μέσα, τα παιδιά μας έξω είναι καλά. Τα ακούμε όλα και γι' αυτό γίνεται όλο αυτό το παραπάνω κάθε φορά. Τα προσέχουμε πολύ. Αλλάζουμε πιάτα, όχι όμως πολλά. Δηλαδή η βασική μας. Το βασικό μας μενού υπάρχει πάντα, είναι καθαρές γεύσεις, δεν έχουν σος, δεν έχουν σάλτσες, δεν έχουν τίποτα. Είναι ας πούμε κάρβουνο ή τηγάνι, καθαρό λάδι, κάρβουνο και τελειώσαμε. Ότι είναι ένα μαγαζί το οποίο είναι 365 μέρες το χρόνο ανοιχτό, δεν κλείνεται ούτε μία μέρα. Φεύγει ο ένας αδερφός, κάθεται ο άλλος στο πόσο του και νομίζω ότι αυτό έχει και ένα πλεονέκτημα που μπορείτε να κάνετε, να μοιράζετε τις βάρδιες και να έχετε και τον ελεύθερο χρόνο ή κάποια άλλα πράγματα που πρέπει να έχετε με τις οικογένειές σας. Βεβαίως, έτσι είναι. Έτσι είναι. Γι' αυτό και εμείς, ας πούμε, σαν τρία αδέρφια, δηλαδή η ζωή μας κυλάει φυσιολογικά, γιατί είμαστε τρεις. Αν ήταν ένας εδώ, πιστεύω δεν θα υπήρχε νησιώσω τόσο δυνατή. Πιστεύω, δεν ξέρω κιόλας. Αλλά νομίζω ότι αυτό, γιατί όταν είσαι και καλά με τους ανθρώπους και επικοινωνείς, αυτό σου δίνει και ενέργεια και καλή διάθεση. Γιατί άμα γκρινιάζεις, ας πούμε, με τους δικούς σου ή με τους συνεταιρούς ή με αυτό, δεν μπορεί να έχεις καλή διάθεση με τον κόσμο.
Άρα λοιπόν αυτό ένα πλεονέκτημα της νησιώτισσας είμαστε, ότι είμαστε εμείς οι τρεις, ότι μπορούμε και ξεκουραζόμαστε, μπορούμε και επικοινωνούμε σωστά και έχουμε καλή διάθεση προς τον κόσμο. Θέλω κλείνοντας, Νίκο μου, να μου πεις, υπάρχει κάποιο άτομο το οποίο θα έμπαινε σε μια διαδικασία εσύ ο ίδιος να βρεις το τηλέφωνο του και να τον καλέσεις να έρθει εδώ στο μαγαζί σου ή μέσα από το τηλεοπτικό βήμα που έχουμε να του κάνεις επίσημη πρόσκληση που δεν έχει έρθει όλα αυτά τα χρόνια στο μαγαζί, είτε από σπόντα, είτε επειδή είναι πολύ μεγάλες επαγγελματικές του υποχρεώσεις, είτε επειδή δεν είχαν υπάρξει συγκυρίες? Ναι. Η αλήθεια είναι πολλοί, πολλοί άνθρωποι θα ήθελα να πω να έρθουν εδώ, αλλά δεν θα το έκανα ποτέ. Ντρέπομαι δηλαδή, δεν μ' αρέσει αυτό. Ξέρω, δεν βρίσκω το λόγο. Περιέργεια, να ήθελες να το γνωρίσει από κοντά. Ναι. Εντάξει, εμένα μου αρέσει το χρήμα και η εξουσία, δεν ξέρω τώρα. Πάμπλου του θέλω και... και... Ο Αλέξης Τσίπρας έχει έρθει. Ο Αλέξης όχι, δεν έχει έρθει. Ο παπάς, Βλαμπούρα, Άρης, Ιδούρου και όλα αυτά έχουν έρθει και τα λοιπά. Θα έλεγε, θα έρχονταν εδώ ο Πρωθυπουργός. Με όλο αυτό το πράγμα που έχει γίνει με την αριστερή κυβέρνηση, θα καθόσουν να του πεις τα προβλήματα, θα καθόσουν να... Εγώ θα του έλεγα, ας πούμε, ότι πράγματι θα μπορούσα να το πω και αν ποτέ ερχόταν θα του έλεγα ότι ας πούμε, το ΦΠΑ μας είναι μεγάλο κτλ. Είμαι σίγουρος ότι το ξέρει και είμαι σίγουρος ότι αυτός θέλει πιο πολύ από μένα να το κατεβάσει. Αλλά εντάξει, αυτά τα πράγματα, όλες οι κυβερνήσεις, όχι αυτός δηλαδή, όλες οι κυβερνήσεις θέλουν μια καλή φορολογική τέτοια. Βέβαια και εμείς από την πλευρά μας πρέπει να πληρώνουμε, έτσι, γιατί η αλήθεια είναι ότι και εμείς δεν είμαστε και πολύ σε αυτά τα θέματα. Συνεπείς. Ναι, γενικά οι ελεύθεροι επαγγελματίες και τα λοιπά, αλλά τώρα είναι μεγάλη συζήτηση αυτή, το κράτος απέναντί μας, εμείς απέναντι το κράτος. Έχουμε μάθει έτσι, ελπίζω στα επόμενα χρόνια να αγαπήσουμε πιο πολύ το κράτος μας που είμαστε εμείς οι ίδιοι. Η Ελλάδα δηλαδή είμαστε εμείς, το κράτος είμαστε εμείς. Αυτό που μισούμε δηλαδή είναι σαν να μισούμε τον εαυτό μας, αφού εμείς είμαστε το κράτος. Και ελπίζουμε να καλυτερεύσει η Ελλάδα και νομίζω θα πάει καλύτερα. Θα τελειώσει όλη αυτή η ιστορία και θα πάμε καλύτερα. Λοιπόν, εγώ θέλω να ευχηθώ καλές δουλειές, να είστε πάντα έτσι τόσο ευχάριστοι, τόσο δοτικοί και τόσο επικοινωνιακοί με τον κόσμο και να συνεχίσετε για άλλα 20 χρόνια να προσφέρετε αυτό που ξέρετε να κάνετε καλά, που είναι καλό φαγητό. Και να είναι οι πόρτες του μαγαζιού σας σαν να είναι το ίδιο σας στο σπίτι, ανοιχτό για όλους μας. Απλά εκείνο που θα ήθελα να πω σαν υποσημείωση, ότι επειδή εγώ κάνω πολύ χιούμορ έξω με τον κόσμο, μερικοί δεν το πιάνουν. Και έχεις παρεξηγηθεί κιόλας. Και γκρινιάζουν και λένε διάφορα. Αλλά εγώ κάνω χιούμορ, οι περισσότερος κόσμος το καταλαβαίνει και το θέλει. Και μου το ψάχνει και... Αλλά εγώ δεν μπορώ να το κόψω αυτό το χιούμορ. Απλά εντάξει, να είναι λίγο πιο ανεκτική να το βλέπουν σαν χιούμορ και όχι σαν κάτι παραπάνω. Λοιπόν, ήταν η σύσταση του ιδιοκτήτη εδώ του μαγαζιού, του Νίκου του Κυριακόπουλου, να δέχεστε το χιούμορ του. Γιατί είναι λίγο παραπάνω από όσο πρέπει. Λοιπόν, μια βλακία δηλαδή. Λοιπόν, ευχαριστώ πολύ Νίκο μου, καλές δουλειές και ελπίζω και με αυτή την κουβέντα που κάναμε σήμερα ακόμη περισσότερος κόσμος να γνώρισε καλύτερα ποιος είναι ο Νίκος, ποιο είναι το σκεπτικό αυτή τη επιχείρηση και για ποιο λόγο 20 χρόνια είναι στην κορυφή. Εγώ θα ήθελα να ευχαριστήσω εσένα προσωπικά, γιατί και εσύ μας έχεις βοηθήσει και έχεις πει πάρα πολύ καλά λόγια και έχεις φέρει πολύ κόσμο εδώ πέρα και σε ευχαριστούμε πολύ. Να είσαι καλά. Καλό μεσημέρι, φίλοι και φίλες. Ο Νίκος φεύγει. Μπορείτε να φύγετε, κύριε Νίκο, να κάνουμε εμείς τον επίλογό μας. Λοιπόν, νησιώτισσα, σας περιμένουμε εδώ. Θα δείτε όλες τις κάρτες και τα απαραίτητα στοιχεία προκειμένου να πάρετε το αυτοκίνητό σας και να έρθετε εδώ ένα μεσημέρι από τις 12. Είναι εδώ ανοιχτά μέχρι και τα ξημερώματα να περάσετε ωραία και να πείτε το ούζο σας. Καλό μεσημέρι από εμάς.